Δύσκολη μέρα ξημέρωσε για τα τουρκικά υποβρύχια, καθώς σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής και ένταξης στη διοίκηση αεροπορίας ναυτικού των τριών νέων ελικοπτέρων MH-60 Ρώμεο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην περιοχή του ναυτικού οχυρού Κοτρονίου. Με τα πρώτα τουρκικά υποβρύχια Type 214, που είναι αντίστοιχα των ελληνικών υποβρυχίων Type 214 κλάσης Παπα-Νικολής, να βρίσκονται πλέον στο νερό, την πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης τους από το πολεμικό ναυτικό πλέον προστίθονται τα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου MH-60R, που είναι από τα καλύτερα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα στον κόσμο, με όλο και περισσότερες χώρες να τα επιλέγουν. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην ανάλυση μας στο mshd.gr, μπορούν να εξοπλιστούν με μια ευρεία γκάμα οπλισμού, προσαρμοσμένο τόσο για ανθυποβρυχιακό όσο και για πόλεμο επιφανείας. Το MH-60R μπορεί να οπλιστεί με τορπίλες MiK-54, πυράβλους AGM-114 Hellfire και Penguin, αλλά και ρουκέτες Hydra, APKWS-2 και είναι προγραμματισμένο να γίνει πιστοποίηση αντιπλοϊκών πυράβλων νέας γενιάς NSM, συμπεριλαμβανομένες της έκδοσης NSM-HL. Επιπλέον φέρει πολυβόλα για αποστολές εκείς αεροπορικής υποστήριξης. Το ελικόπτερο διαθέτει και το AQS-22, Airborne Low Frequency Sonar, ALFS, ένα από τα καλύτερα και προηγμένα σόναρ στον κόσμο με το ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών του, να ενισχύει τις ικανότητες του ελικοπτέρου στον πόλεμο επιφανείας, επιτρέποντας τον εντοπισμό και την παρακολούθηση εχθρικών πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Βρείτε την ανάλυση για τα ελικόπτερα στο mshg.gr στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας mshg.gr.